Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του φεστιβάλ και για τη διοργάνωση μας δίνει το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Λίζα Χρυσικοπούλου. Μόλις ξεκίνησε το 4ο παιδικό φεστιβάλ και μετά την τελετή έναρξης που έκαναν τα παιδιά του τσίρκου Κατσιβάτσε, έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες δραστηριότητες. Για δεύτερη χρονιά οι ποδηλατοπεριπέτειες που γίνονται στο χώρο του μπάσκετ, παιχνίδια με ποδήλατα, παιχνίδια δεξιότητας είναι, εύκολα και δύσκολα, όπου τα παιδιά πηγαίνουν ανατάξεις δημοτικού για να μην δημιουργείται συμφόρηση. Και μόλις τελειώσει και η τρίτη λυκείου μπαίνουμε εμείς οι μεγάλοι. Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια του κόσμου εδώ, από το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας ιτίας και την διεθνή ομάδα Καλούμπα. Έχουν ξεκινήσει τα επιδαπέδια παιχνίδια από την Europe Direct Ηρακλείου σε συνεργασία με την Europe Direct Κομωτινής. Είναι ήδη σε εξέλιξη η κατασκευή ενός παιχνιδόσπιτου από την ομάδα φυσικής δόμησης Κρήτης. Ξεκίνησε πιο νωρίς για να μπορούν να μπουν και τα παιδιά τώρα πια να επιχρήσουν το σκελετό του σπιτιού. Έχει ξεκινήσει η δραστηριότητα της οικολογικής κίνησης που έχει να κάνει με φύτευση σπόρων και με τα μυρωδικά φυτά, ένα παιχνίδι που θα κλείνουν τα μάτια των παιδιών, θα μυρίζουν μαντζουράνα, θυμάρι, ιδιόσμο και θα προσπαθούν τα παιδιά να μαντέψουν τι είναι. Και έχουν ξεκινήσει και οι δραστηριότητες του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνουν ολυμπιακά και παραολυμπιακά αθλήματα, περιλαμβάνουν εργαστήρι υγιεινής διατροφής και κατασκευές. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και τα υπόλοιπα εργαστήρια. Εργαστήριο με αρχαία ελληνικά παιχνίδια. Δεν είναι ακριβώς εργαστήριο, θα παίξουν τα παιδιά, θα έρθουν σε γνωριμία με αρχαία ελληνικά παιχνίδια. Υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τη WWF και την κυρία Ελένη Σβορώνου, το τέρας της λίμνης και άλλες περιπέτειες. Θα ξεκινήσει εργαστήρι ζωγραφικής, θα ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, που έχει σχέση με τα σκυλιά και τις φόλες. Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα, μια φορά και ένα καιρό στον κόσμο το μηνοϊκό. Έχουμε τα κόκκινα τετράγωνα. Στις 8.30 θα ξεκινήσει ένα εργαστήρι ουρανογραφίας, εργαστήρι χορού και βέβαιως τα πειράματα από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Και έχουμε και επίδειξη πάλης και έχουμε και ένα εργαστήριο τένις. Επίσης, έχει θεατρικό παιχνίδι από το Σύλλογο Παιδαγωγών Εμψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού από την Παιδαγωγική Θεάτρου Κρήτης, που έχει να κάνει με τη βία και τη διαφορετικότητα και το ρατσισμό. Θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη δράση από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιερά Πέτρας Νεάπολης, που έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά. Θα υπάρχει εργαστήρι βιβλιοδεσίας από το Μουσείο Καζαντζάκη, την αναρρίχηση που είναι και σήμερα και αύριο. Η βραδιά θα κλείσει με παράσταση θεατρική Πινόκιο, Αλήθεια ή Ψέμα, ενώ αύριο τη βραδιά θα κλείσει το τσίρκο που έκανε και την έναρξη σήμερα. Το μόνο που έχω ξεχάσει και για να γλυκαθούμε είναι ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και μια αφήγηση παραμυθιού που έχει να κάνει με τα άτομα με αναπηρίες και που συνδυάζεται και με τα παραολυμπιακά αθλήματα. Τελειώνοντας κάθε φεστιβάλ, κάνουμε την αυτοκριτική μας σαν επιτροπή και δεχόμαστε και τις θετικές και τις αρνητικές κριτικές όλων όσων ενδιαφέρονται, έχουν περάσει από το φεστιβάλ, έχουν συμμετάσχει στο φεστιβάλ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να μειώνουμε τα αρνητικά και να αυξάνουμε τα θετικά. Και αρχίζουμε και μαζεύουμε ιδέες. Ήδη κάποια άτομα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τούτο το φεστιβάλ, αλλά είχε ήδη καλυφθεί το πρόγραμμα, έχουμε αρχίσει να στελεχώνουμε το 5ο παιδικό φεστιβάλ. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται από τα 5 άτομα που είμαστε στην Οργανωτική Επιτροπή. Φέτος η Επιτροπή διευρύνθηκε από 2 άτομα ακόμα, από εκπρόσωπο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μυραμβέλου και από εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Στηρίζει πολύ ενεργά ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Στηρίζει ο ευρύτερος Δήμος Αγίου Νικολάου. Είναι μια γιορτή που πια έχει καθιερωθεί. Την περιμένουν μικροί και μεγάλοι, όχι μόνο από τον Άγιο Νικόλαο, αλλά από την ευρύτερη περιοχή. Και πλέον είναι ένα κομμάτι της πόλης μας,
κάθε χρόνο και για να μπορέσουμε να το οργανώσουμε και βεβαίως να υπάρχει και δωρεάν είσοδος, που είναι η αρχή μας αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε και οικονομική βοήθεια των φορέων που προείπα, αλλά και πάρα πολλών άλλων χορηγών ιδιωτών, όπως επίσης αν δεν υπήρχε η παρουσία και η βοήθεια, η χειρονακτική όλων αυτών των ανώνυμων εθελοντών, που έστω και από εδώ θα θέλαμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε.